Αλέξανδρος πήρε μέρος δήλωση που έγινε στο Κερατσίνι για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ξαφνικά, όπως καταγγέλει, χωρίς να έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, ξυλοκοπήθηκε από έναν άνδρα της ομάδας Δέλτα. Κατεβαίνουν 3-4 Δέλτα, πετάνε τα μηχανάκια στον κόσμο και τον βλέπω ότι έρχεται πάνω μου, με το πίσω μέρος του γκλοπ. Βάζω το χέρι μου, μου εξαφανίζει το δάχτυλο. Τι εννοείς? Εννοώ ότι μου κόβει το δάχτυλο και το ψάχνω. Το ψάχνω. Ήταν από την πίσω μεριά του χεριού, δεν το βλέπα. Κάνω έτσι, το ξανασηκώνω γιατί κρεμόταν. Ενώ λίγες, αν δεν είχα βάλει το χέρι μου να προστατεύσω τη μούρη μου, θα ήμουν ή ανάπηρος ή φυτό. Η επέμβαση της αστυνομίας έγινε όταν ομάδα κουκουλοφόρων άρχισε να σπάει βιτρίνες, να βάζει φωτιά σε κάδους και να πετάει μολότοφ. Υπήρξε κάποια λογομαχία, είχες κάποια αντικείμενα για να πετάξεις, πήρες μέρος σε κάποια επεισόδια, τους προκάλεσες? Μόνο αντικείμενο που είχα πάνω μου ήταν μισό σάντουιτς που δεν είχα προλάβει να φάω. Πηγαίναμε βόλτα, ουσιαστικά. Δεν πηγαίναμε για πορεία, πηγαίναμε βόλτα. Mm-hmm. Συμμετείχαμε βέβαια, ήμασταν πίσω-πίσω, αλλά δεν σε κάνει εγκληματία αυτό. Το να πας να διαμαρτυρηθείς. 5 άτομα που σπάσαν την τράπεζα και ξεχνάνε και ρίχναν τα κρυγόνα και στα 1000 άτομα. Δηλαδή, αν δεν πέσε και πιάσε αυτούς τους 10 που κάνουν τη φασαρία, πρέπει να τους χτυπήσεις όλους. Ο 23χρονος, όπως μας λέει, ζήτησε βοήθεια από μία περαστική, η οποία τον πήγε στο Τζάνιο. Και από εκεί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Στο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο ήμουν εγώ, δεχτήκαμε ανέτεια επίθεση από τα ΜΑΤ. Το τέλος της πορείας. Δέχτηκαν λοιπόν επίθεση από ομάδα Δέλτα που εχθές φερόταν σαν να ήταν στρατός κατοχής σε αυτή την πόλη. Η οικογένεια του 23χρονου Αλέξανδρου ζήτησε από το Δήμαρχο Κερατσινίου να χειριστεί την υπόθεση και να δρομολογήσει όλες τις νομικές διαδικασίες.